Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη στην Αλφα Τηλεόραση. Στόχοι και προκλήσεις. Νίκος Παναγιωτόπουλος, 3,4 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στον Εύρο. Εκδήλωση της οργάνωσης Women Act, οι γυναίκες πάνε τα στέγανά και διεκδικούν θέση ευθύνης. Ο NED Project 2030, ο πρωτογενής τομέας ως μοχλός ανάπτυξης με ομιλητή τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό. Δεν υπάρχει πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μηχανισμό ελέγχου συνόρων. Δεν θεωρώ ότι η χώρα μας έχει λόγο να προχωρήσει στην δημιουργία οποιουδήποτε έκτακτου μηχανισμού, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χανίων, του κ. Μανούσου Αβολουδάκη. Εκνευρισμό έχουν προκαλέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου μέσω απάντησης στη Βουλή ότι η Ελλάδα δεν θα προχωρήσει στη δημιουργία έκτακτου μηχανισμού ελέγχου συνόρων, γεγονός που αναιρεί τις δεσμεύσεις της ελληνικής πλευράς. Και αυτό γιατί η δημιουργία του συγκεκριμένου μηχανισμού είχε συζητηθεί και συμφωνηθεί μεταξύ της Ελλάδας και της Κομισιόν. Όπως χαρακτηριστικά απάντησε σε ερώτηση εκπρόσωπος της Επιτροπής, η ίδια η Επίτροπος Μετανάστευσης προσωπικά είχε λάβει τις διαβεβαιώσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Ενώ από τον περασμένο Ιούνιο συμφωνήθηκε να συσταθεί μια ομάδα εργασίας για τη δημιουργία του. Το θέμα ξεκίνησε όταν οι καταγγελίες για επαναπροωθείς μεταναστών στα ελληνικά σύνορα είχαν πιέσει τη Frontex και την Κομισιόν. Σφοδρή ήταν η κριτική όχι μόνο των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης και οργανώσεων, αλλά και των ευρωβουλευτών που ζητούσαν άμεση δράση μέσω της ειδικής επιτροπής παρακολούθησης του ζητήματος που είχε συσταθεί. Η Επίτροπος Σίλβα Γιόχανσον είχε σπεύσει στην Αθήνα και στις συναντήσεις της είχε θέσει το ζήτημα. Η ίδια στα τέλη Αυγούστου τόνιζε στο Spiegel ότι έχει συσταθεί ομάδα εργασίας και ότι περιμένει να δει πρόοδο στο θέμα προκειμένου να απελευθερωθεί και χρηματοδότηση ύψους 15.800.000 ευρώ προς το λιμενικό σώμα. Και ενώ η Κομισιόν είχε μείνει ήσυχη ότι ο μηχανισμός θα συσταθεί, ο κύριος Μηταράκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Βολουδάκη, αναφερόμενο σε σχετική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ, έκανε στροφή 180 μοιρών, δηλώνοντας: «Δεν θεωρώ ότι η χώρα μας έχει κανέναν λόγο να προχωρήσει στη δημιουργία οποιοδήποτε έκτακτου ειδικού μηχανισμού. Εάν υπάρξει πρόταση που αφορά όλα τα κράτη-μέλη, η Ελλάδα θα το συζητήσει στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς μόνοι μας να κάνουμε κάτι για ένα θέμα που δεν θεωρούμε ότι υπάρχει, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι στις προτεραιότητές μας». Από εκεί και πέρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πράγματι το Σεπτέμβριο του 2020 πρότεινε ένα πακέτο κανονισμών τα οποία ονομάστηκαν το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Και είμαστε αρκετά νωρίς ακόμα στη διαπραγμάτευση και δεν ξέρω πόσα χρόνια θα χρειαστούν τελικά για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Σε αυτή τη συμφωνία δεν υπάρχει πρόταση για μηχανισμό ελέγχου συνόρων. Υπάρχει μια πρόταση στον κανονισμό του ελέγχου των συνοριακών διαδικασιών να υπάρξουν μηχανισμοί ελέγχου της διαδικασίας ασύλου μετά την άφιξη κάπου στο ευρωπαϊκό έδαφος. Αλλά και αυτό ακόμα δεν έχει τύχει της έγκρισης των κρατών μελών. Δεν έχει τύχει της έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά συνέπεια δεν αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Διαβάζω σκέψεις και προτάσεις που έρχονται από μη κυβερνητικές οργανώσεις αναφορικά με το πώς η Ελλάδα πρέπει να φυλάτε τα σύνορα της. Και βλέπω και κάποιες νομοθετικές ακροβασίες οι οποίες προσπαθούν να πούν ότι τα κράτη δεν έχουν σύνορα. Αυτές δεν είναι οι απόψεις της ελληνικής κυβέρνησης, δεν είναι οι απόψεις όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες έχουν σύνορα και υπάρχουν διαδικασίες για να έρθει κάποιος σε αυτά. Είναι γεγονός, κύριε Υπουργέ, ότι τα δύο τελευταία χρόνια έχει συντελεστεί ένας πραγματικός άθλος στην πατρίδα μας σε σχέση με τη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης. Αναφέρατε τη μείωση κατά 90% των ροών. Θυμόμαστε όλοι την κρίση του Εύρου, που αποτέλεσε σημείο καμπής, πιστεύω, και στην επιτυχή της αντιμετώπιση και στο τι ακολούθησε. Και ξέρετε, αυτά όλα μας κάνουν να αισθανόμαστε την ανάγκη
ότι πρέπει πολλές φορές στον έξω κόσμο και σε κάποιες ισχυρές πολιτικές δυνάμεις να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα αυτονόητα. Και είναι μια καλή αφορμή αυτό το έγγραφο και αυτή η τάση που φαίνεται να υπάρχει και στην ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει σήμερα ένα ολόκληρο οικοσύστημα, ένα πολύ ισχυρό οικοσύστημα από διεθνείς οργανισμούς, πολιτικές δυνάμεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις που πιέζουν προς μια κατεύθυνση ουσιαστικά των ανοιχτών συνόρων. Η απάντηση προκαλεί προφανώς τη δυσφορία των Βρυξελών. Για την Κομισιόν, ο μηχανισμός αυτός αποτελεί βασική πτυχή της βελτίωσης της διαχείρισης των συνόρων και της μετανάστευσης στην Ελλάδα, δήλωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επίτροπος Γιόχανσον έλαβε διαβεβαιώσεις για τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης σε ένα τέτοιο μηχανισμό και τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους. Οι ελληνικές αρχές μαζί με τον επικεφαλής της ομάδας εργασίας της Επιτροπής συμφώνησαν να συστήσουν μια ομάδα εργασίας για τη δημιουργία του μηχανισμού παρακολούθησης συμπλήρωσης. Μάλιστα, στην έκθεση για τη μετανάστευση που δημοσιεύθηκε, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Βασικό μέρος αυτού του έργου, δηλαδή της φύλαξης των συνόρων, είναι ένας ανεξάρτητος και αξιόπιστος μηχανισμός παρακολούθησης που αναπτύσσεται από την Επιτροπή και τις ελληνικές αρχές, ο οποίος θα συμβάλλει στην πρόληψη των παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα σύνορα και θα διασφαλίζει ότι υπάρχουν διαδικασίες για την αποτελεσματική διερεύνηση τυχόν ισχυρισμών για τέτοιες παραβιάσεις. Αυτό θα πρέπει να επεκταθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της πρότασης της Επιτροπής για τον κανονισμό διαλογής για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού παρακολούθησης για όλα τα κράτη-μέλη στα εξωτερικά σύνορα. Μετά από συντονισμένες ενέργειες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, ενισχύεται ο προϋπολογισμός του ΙΠΕΘΑ και αυτό σημαίνει πρακτικά και του Γενικού Επιτελείου Στρατού με 3,4 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν σε έξοδα ημερησίας αποζημίωσης προσωπικού στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που έλαβαν χώρα στον Εύρο για την αντιμετώπιση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης. Αυτό έκανε γνωστό ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Ενίσχυση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, επίδομα 100 ευρώ χορηγείται στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, τα οποία υπηρετούν μεταξύ άλλων εντός των γεωγραφικών ορίων της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της περιφερειακής ενότητας Εύρου, της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, δήλωσε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Ύστερα από συντονισμένες ενέργειες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, ενισχύεται το προϋπολογισμός του ΙΠΕΘΑ και συνακόλουθα του Γενικού Επιτελείου Στρατού με 3,4 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν σε έξοδα ημερησίας αποζημίωσης προσωπικού στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που έλαβαν χώρα στον Εύρο για την αντιμετώπιση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης. Αυτό τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα καταβολή αποζημιώσεων στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που επιχειρούν στον Εύρο και τα νησιά του Αιγαίου. Ήδη συνέχισε η καταβολή των αποζημιώσεων, πραγματοποιείται κανονικά ύστερα από την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες και βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΓΕΣ για το έτος 2021. Τις πολιτικές που υλοποιεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη των νέων αγροτών αλλά και την προσέλκυση νέων στον πρωτογενή τομέα, ανέπτυξε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιος Λιβανός στο Youth Forum Project 2030.gr της ΟΝΕΔ που έγινε στην Θεσσαλονίκη, στην οποία συμμετείχαν νέοι επιχειρηματίες από τον πρωτογενή τομέα της Βόρειας Ελλάδας. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Λιβανός, ξεκίνησε την τοποθέτησή του, δίνοντας πολλά συγχαρητήρια στην ΟΝΕΔ και τον πρόεδρό της, τον κύριο Μαρινάκη, για την εξαιρετική πρωτοβουλία τους, η οποία συμβάλλει, όπως είπε, στη διάχυση του μηνύματος που στέλνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι δηλαδή η ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα και η σύνδεσή της με την επιχειρηματικότητα μπορεί να δημιουργήσει ένα ευίωνο μέλλον για τους νέους στην πατρίδα μας. Στην εκδήλωση τώρα, η οποία μεταδόθηκε διαδικτυακά προκειμένου να την παρακολουθήσουν όσοι αγρότες επιθυμούσαν, παρέστησαν ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, ενώ τοποθετήθηκαν τρεις ιδιαίτερα επιτυχημένοι επιχειρηματίες στον αγροτικό τομέα, όπως ο κύριος Παύλος Τσακίρης, ο κύριος Θεόφιλος Θεοφίλου και η κυρία Ανθή Χαραλαμπόγλου, καθώς και ο κύριος Κωνσταντίνος Τζίκος. Την συζήτηση τώρα συντόνισε η δημοσιογράφος και εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας για τα περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η κυρία Έλενα Σόκου. Να καλησπερίσουμε και εμείς με τη σειρά μας ως συνέχεια του φόρουμ. Είμαι η Έλενα Σόκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, υπεύθυνη για τα περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ωστόσο, με την ιδιότητα της δημοσιογράφου, βρίσκομαι εδώ για να συντονίσω ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, αν το θέλετε, της συζήτησης
κύριε Υπουργέ, βλέπω εσάς, γιατί όταν μιλούμε για τον πρωτογενή τομέα ως μοχλό ανάπτυξης και απευθυνόμαστε σε τέτοιου είδους ηλικίες, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ένα τεράστιο κομμάτι της ίδιας της ύπαρξης της Ελλάδας, της οικονομικής δραστηριότητας, που έχει να κάνει με το τι προτίθεται να κάνουν οι νέοι άνθρωποι και αναλόγως με το τι διαθέτει κάθε φορά η πολιτεία, είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο το βλέπουμε μπροστά μας. Να πούμε λοιπόν ότι θα έχουμε μια εξαιρετική συζήτηση, να καλησπερίσω με τη σειρά μου όσους βρίσκονται εντός της αιθούσης, αλλά και αυτούς που μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο ή θα μας παρακολουθήσουν, διότι μαγνητοσκοπείται η συγκεκριμένη συζήτηση και θα προβάλλεται σε όλα τα social media της ΟΝΕΔ. Και να πούμε ότι έχουμε μαζί μας εξαιρετικούς ανθρώπους που εκπροσωπούν ο καθένας από τη μεριά του ένα δυναμικό κομμάτι, αν το θέλετε, του πρωτογενούς τομέα. Συνεχίζεται την οικογενειακή παράδοση στον αγροτυπικό τομέα. Κάποιοι άλλοι δημιουργείτε μόνοι σας μια νέα δουλειά, μια νέα επιχείρηση και συνδέετε την αγροτική παραγωγή με την επιχειρηματικότητα, που είναι ένα ζητούμενο δυστυχώς στη χώρα μας και είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες, τους οποίους έχουμε και εμείς στο Υπουργείο ως βασικούς στόχους. Η σημερινή μέρα, καλό μήνα σε όλους, μας βρίσκει και τρεις μέρες πριν από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και παρά το γεγονός ότι εδώ συζητάμε για τα αγροτικά και βεβαίως συζητάμε με όλους τους νέους και τις νέες της Ελλάδας, ασχέτως κομμάτων, για μας είναι μια σημαντική στιγμή κάθε γενέθλια αυτής της μεγάλης παράταξης, η οποία κάνει τι, αυτό που κάνετε και εσείς σήμερα, πρωτοπορεί, κοιτάει πιο μπροστά και γι' αυτό μπορεί και πάντα είναι ανανεωμένη, πάντα είναι επίκαιρη και πάντα είναι πρωτοπόρα. Σε αυτό το πλαίσιο, αυτό που έχω δει τους τελευταίους 9 μήνες που βρίσκομαι στο Υπουργείο, έχω εδώ κάποια νούμερα που θέλω να τα κρατήσω για μετά, αλλά το βάζω κάτω μου πέσει, είναι ότι η Βόρεια Ελλάδα, ο Εύρος που είναι ο τόπος σας, αλλά συνολικά η Βόρειος Ελλάδα είναι πολύ μπροστά. Είναι μπροστά και στο πώς μπαίνουν οι νέοι στην παραγωγή με καινούριες καινοτόμες ιδέες, σε όλο το φάσμα της δικής μας της αγροτικής παραγωγής και της μεταποίησης. Είναι μπροστά στο συνεταιριστικό κίνημα. Έχουμε πολύ καλές συνεταιριστικές οργανώσεις και αυτό είναι χρήσιμο και κρίσιμο για τους νέους. Και είναι μπροστά και στην καινοτομία. Τι ζούμε κατά βάση σήμερα? Ζούμε μία περίοδο που μας άφησε πίσω η τριπλή κρίση, δηλαδή η οικονομική κρίση από τη μια, η υγειονομική κρίση και βεβαίως η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση, που έρχονται και διαμορφώνουν ένα καινούριο περιβάλλον. Ποιοι βάλλονται περισσότερο από αυτές τις πολλαπλές κρίσεις και τα πόνερά τους? Προφανώς τα νέα παιδιά που βγαίνουν στη ζωή μετά από το σχολείο, μετά το πανεπιστήμιο και προσπαθούν να διεκδικήσουν με μεγαλύτερη δυσκολία αυτό που εμείς είχαμε πιο εύκολο. Αυτή ακριβώς η δυνατή ομάδα, η οποία διαμορφώνεται μέσα από τις δυσκολίες αυτών των τριών κρίσεων, είναι και αυτή πάνω στην οποία πρέπει να επενδύσουμε και ελπίζουμε ότι θα μας βγάλει από αυτήν τους αλλεπάλληλους κύκλους των κρίσεων και θα είναι πολύ καλύτερη στη διαχείριση των πραγμάτων. Πάμε τώρα στην επίσκεψη της Υφυπουργού Τουρισμού, της κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη, η οποία βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην Αλεξανδρούπολη. Τρόπους περαιτέρω ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος του Εύρου και επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου και τις τέσσερις εποχές του χρόνου ζήτησαν οι φορείς του νομού από την Υφυπουργό Τουρισμού, την κυρία Ζαχαράκη, η οποία, όπως είπαμε, βρέθηκε την Παρασκευή στην περιοχή μας. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, πολύ σημαντικό θέμα που έθιξαν δήμαρχοι και επαγγελματίες του τουρισμού ήταν η ανάγκη ενίσχυσης υφιστάμενων υποδομών, όπως το αεροδρόμιο στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και το τελωνείο των Κήπων. Αυτά και πολλά περισσότερα είπαμε σε μια συνέντευξη τύπου μας παραχώρησε η κυρία Ζαχαράκη, εφόλης της ύλης. Μιλήσαμε και για άλλα θέματα που αφορούν βεβαίως το Υπουργείο της, αλλά σταθήκαμε και στην οργάνωση που πλέον θα υφίσταται και στην Αλεξανδρούπολη, Women Act. Κυρία Ζαχαράκη, καταρχήν σας ευχαριστώ θερμότατα για την απόψινή μας τηλεοπτική συνάντηση. Μετά από 2 χρόνια σχεδόν στην Αλεξανδρούπολη και πάλι, ωστόσο ξέρω ότι έτσι κι αλλιώς, είτε έρχεστε είτε δεν έρχεστε, η επαφή πάντα υπάρχει με την πόλη, με τον Εύρο γενικότερα, γιατί έχετε δείξει εμπράκτως την αγάπη σας, έτσι δεν είναι, για την περιοχή μας? Ναι, η αλήθεια είναι ότι έρχομαι με συγκίνηση. Και δεν σας το λέω απλά έτσι για να πούμε κάτι τυπικό ή κοινότοπο. Κάθε φορά που μιλάω για την Αλεξανδρούπολη και τον Εύρο γενικά, νιώθω πολύ μεγάλη χαρά, γιατί καταφέραμε μέσα σε 2 χρόνια
μικρότερα πράγματα ή μεγαλύτερα πράγματα όσο είναι το εύρος των αρμοδιοτήτων, των δυνατοτήτων και πολλές φορές και σε υπέρβαση αυτών να βοηθήσουμε τον εύρο, είτε πρόκειται για το νηπιαγωγείο του Πέπλου, είτε πρόκειται για τα σχολεία μας με την προηγούμενη ιδιότητα σαν Υφυπουργός Παιδείας και τώρα στα θέματα του τουρισμού. Συνεργάζομαι στενά και στο επίπεδο περιφέρειας και δήμων για να μπορέσουμε να αναδείξουμε όλες τις μεριές του Εύρου που μπορούν να αποτελέσουν τον λόγο να έρθει κάποιος να επισκεφτεί αυτό το πανέμορφο μέρος. Και λόγοι υπάρχουν πολλοί. Πάρα πολλοί. Και διαφορετικοί. Είπατε κάτι πριν από λίγο μετά τη σύσκεψη στο Νομαρχείο με τους φορείς ότι τα επόμενα 20 χρόνια ο Εύρος θα είναι πολύ διαφορετικός. Ναι. Πώς το εννοούσατε αλήθεια, από ποια άποψη, γιατί η αλήθεια είναι εντάξει ότι η Αλεξανδρούπολη βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω των εξελίξεων. Ναι. Όλοι ξέρουμε ποιες είναι αυτές οι εξελίξεις, αλλά εσείς δώσατε και μία άλλη διάσταση και στις υποδομές και στις δομές και στις υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι η δική μου αίσθηση και ανάγνωση των πραγμάτων έχει να κάνει με μία, αν θέλετε, διεύρυνση των δυνατοτήτων που θα μπορέσει να έχει περιοχή γενικά. Η περίπτωση του λιμανιού, η περίπτωση των διαδρομών και των υποδομών δεν βοηθά και δεν αφορεί μόνο μία περιοχή. Αυτό θα έχει πολλαπλασιαστικό όφελος για όλες τις περιοχές και για όλους τους δήμους. Και βλέπω και μία άλλη διάσταση, η οποία αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια. Το περιφερειακό κομμάτι της ανάπτυξης. Βλέπουμε δηλαδή δήμους οι οποίοι μέχρι πρότινος μπορεί να θεωρείται ότι ήταν παραμελημένοι, λίγο ξεχασμένοι, ακόμη και στο κομμάτι του τουρισμού και της, αν θέλετε, και της εμπειρίας που έχει ένας ταξιδιώτης, ένας φιλοξενούμενός μας, να το λέμε καλύτερα, γιατί έτσι βλέπουμε εμείς κάθε επισκέπτη. Μπορεί πραγματικά σε κάθε δήμο να ζήσει κάτι διαφορετικό. Είτε πρόκειται για να έρθει στην Αλεξανδρούπολη να κάνει και το κομμάτι, αν θέλετε, το παραθαλάσσιο ή και τις υπόλοιπες εμπειρίες που έχει, αν πάει στο Σουφλί, αν πάει στην Ορεστιάδη, οπουδήποτε και να βρεθεί, αυτό το κομμάτι είναι πραγματικά μοναδικό. Και μπορούμε και εμείς μέσα από το Υπουργείο, με τις δυνάμεις μας ή με την πρόσβασή μας και στους ξένους οργανισμούς, να δείχνουμε ότι εδώ η Ελλάδα μας έχει μια καρδιά που χτυπάει παντού και πραγματικά αξίζει όλοι να ακούσουν αυτό το χτύπο. Από τη σύσκεψη που είχατε με τους φορείς, χωρίς να πούμε προβλήματα, προτάσεις, γιατί όλα αυτά θα τα αναδείξουμε μέσα από το δελτίο ειδήσεων. Να. Τι είναι αυτό που κρατήσατε, κυρία Ζαχαράκη, όχι καθαρά σε σχέση με το Υπουργείο σας, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο, από την καταγραφή της αγωνίας φαντάζομαι των φορέων περισσότερο για αυτή την περιοχή που έχει πλεονεκτήματα και πολλούς λόγους, όπως είπατε και πριν κι εσείς, αλλά τι κρατήσατε κυρίως από τη σύσκεψη? Θα σας πω, εγώ συγκράτησα πάρα πολύ την αγωνία για το θέμα των υποδομών. Συγκρατώ την αγωνία για το θέμα του αεροδρομίου. Δεν είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως είναι αυταπόδεικτο ότι κάποιος θα αγωνιούσε για το πώς είναι η πρόσβαση σε μια περιοχή η οποία θα ήθελε να δεχτεί και επιβάτες από ξένες εταιρείες, που αυτή τη στιγμή έχει κυρίως εγχώριο τουρισμό. Πήγε καλά. Πήγε καλά το ξενοδοχειακό κομμάτι. Πήγαν πολύ καλά οι πληρότητες και τον Αύγουστο. Εξαιρετικά καλά. Η Σαμοθράκη πήγε πάρα πολύ καλά. Ανέλπιστα, θα έλεγε κανείς. Ακούω και πραγματικά τα στοιχεία έτσι λένε. Βέβαια, ακόμα μετράμε και θα συνεχίσουμε να μετράμε για την καλύτερη χρονιά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και χαίρομαι πάρα πολύ και για αυτό το οποίο έχει συμβεί εκεί. Και στις υπόλοιπες όμως, στους υπόλοιπους νομούς, θεωρώ ότι από εδώ και πέρα, με τη βοήθεια και των vouchers και το κομμάτι δηλαδή του κοινωνικού τουρισμού, είτε πρόκειται για το Υπουργείο Εργασίας που έχει τους έλεγχους δεκαήμερο, είτε και για το δικό μας πρόγραμμα, Τουρισμός για Όλους. Που είμαι περήφανη που τρέχουμε ένα πρόγραμμα 100 εκατομμυρίων ευρώ, που βοηθάει πάρα πολύ την περιφερειακή ανάπτυξη. Όλα αυτά μπορούν να συνθέσουν ένα πολυδιάστατο προϊόν. Όμως, επειδή θέλω να επανέλθω στην ερώτησή σας, συγκρατώ πρωτίστως την αγωνία για το θέμα των υποδομών, για το κομμάτι και του οδικού τουρισμού, για τις πύλες εισόδου που είναι πολύ σημαντικές, και βέβαια και το κομμάτι των δρόμων. Δηλαδή για άξονες οι οποίοι μπορούν να διευκολύνουν αυτή την πρόσβαση, γιατί ο τουρισμός είναι τα πάντα. Υποθέτω πως το μεγαλύτερο στοίχημα πια για τις περιοχές που φέτος κέρδισαν, αν θέλετε, και τις εντυπώσεις και τα βλέμματα και τους επισκέπτες, είναι να κεφαλοποιήσουν αυτή την επιτυχία για την επόμενη σεζόν. Να μην πάει στράφη, να μην πάει χαμένη. Σωστό. Αυτή η πετυχημένη χρονιά, δεν είναι, κύριε Υπουργέ? Λοιπόν, λαμπρό παράδειγμα, η Σαμοθράκη, η Θάσος από την περιφέρειά μας τα πήγανε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, κανείς θα πει από τη Θάσο, το περιμέναμε, γιατί πάντα τα καταφέρνει με έναν τρόπο το νησί, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους σε σχέση με τη Σαμοθράκη. Ναι. Αλλά αυτή η επιτυχία πώς μπορεί πλέον να κεφαλοποιηθεί για την επόμενη σεζόν? Για αρχή να πιστέψουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Διότι ειδικά σε περιπτώσεις και η Σαμοθράκη, αλλά και εγώ που μιλάω και για τους υπόλοιπους δήμους, οι οποίοι παρέστησαν κιόλας εκεί, κυρίως για την περιφερειακή ενότητα που είμαστε τώρα, γιατί μια άλλη φορά θα μιλήσουμε για το σύνολο της περιφέρειας. Όμως για εδώ,
Αυτό το οποίο πρέπει να γιατί κάνουμε. Γιατί η επιτυχία 100%, συγγνώμη που σας διακόπτω, μπορεί να κατακτηθεί αν δούμε ενιαία την περιφέρεια. Έτσι. Όχι αποσπασματικά, αλλά τώρα εστιάζουμε γιατί είστε απόλυτα εδώ προφανώς. Απόλυτα σωστό. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό ότι η περιφέρεια θα τρέξει ένα τεράστιο πρόγραμμα υψηλότατου προϋπολογισμού, ενός από τους υψηλότατους προϋπολογισμούς από όλες τις περιφέρειες για την τουριστική ανάπτυξη. Και πραγματικά περιμένουμε να δούμε σε αυτό το πώς θα εκπονηθεί αυτό το πρόγραμμα. Πιστεύω πραγματικά ότι με ένα συνδυασμό στρατηγικής και προβολής, η οποία να έχει συνδιαφήμιση με τις χώρες ενδιαφέροντος, προφανώς είναι και οι όμορες χώρες, ή οι χώρες οι οποίες συνήθως μας δίνουν υψηλούς αριθμούς, νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και μια τολμηρή διαβάθμιση, αν θέλετε, ενδιαφέροντος, και άλλες χώρες που μπορεί να μην φανταζόμασταν ποτέ ότι θα ερχόντουσαν. Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό, η Πολωνία. Η Πολωνία, πρέπει να σας πω ότι φέτος έκαναν και φέτος την έκπληξη. Είναι από τις χώρες οι οποίες περισσότερο μας επισκέφτηκαν. Και εγώ λέω, ας σκεφτούμε τολμηρά και να κάνουμε μια συνεργασία και με τα γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό, να γίνονται ανταλλαγές δημοσιογράφων, αλλά και ανθρώπων, τουριστικών γραφείων και σύνοψη προγραμμάτων που μπορούν να τραβήξουν αγορές που ούτε φανταζόμασταν ότι μπορούσαν να υπάρχουν. Θέλω όμως να απαντήσω στο ερώτημα το οποίο θέσατε. Τι κάνουμε για τη νέα χρονιά? Η νέα χρονιά έχει κάποιους πυλώνες που είναι πολύ σημαντικοί. Για αρχή είναι η καμπάνια. Η καμπάνια η οποία φέτος στο ΝΕΟΤ δεν έτρεξε μόνο για 2 μήνες, θα τρέξει για 6 μήνες. Θα γίνει μια ειδική καμπάνια για το χειμερινό τουρισμό, όπως δήλωσε και ο νέος υπουργός μας, ο Βασίλης Κικίλιας. Και η καμπάνια για τη θερινή περίοδο θα ξεκινήσει νωρίτερα. Άρα προσπαθούμε να καλύψουμε όλη την περίοδο. Η Ελλάδα μας είναι ένας προορισμός για 12 μήνες και ο Εύρος είναι ακριβώς το παράδειγμα του προορισμού για 12 μήνες. Μπορούμε να το κερδίσουμε αυτό το στοίχημα. Και με κάποιες συνήθειες οι οποίες πλέον διαμορφώνονται μετά τον COVID, που έχουν να κάνουν με την επαφή με τη φύση, τη δραστηριότητα, την επαφή με το βουνό, τον ποταμό, τη λίμνη, και όλα αυτά μπορείς να τα παρατηρήσεις εδώ. Άρα είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα τοπικής ανάπτυξης, η οποία μπορεί να γίνει πραγματικά και παράδειγμα για όλη την Ελλάδα. Τώρα όμως θα συνδέσω την παρουσία σας και για τον άλλο σκοπό για τον οποίο βρίσκεστε εδώ. Ναι. Women Act, εσείς είστε ένα λαμπρό τέτοιο παράδειγμα, χαρακτηριστικό. Επιτρέψτε μου να το πω αυτό, κυρία Υπουργέ, γιατί είναι αλήθεια. Θέλω να ακούσω το δικό σας μήνυμα για τις γυναίκες που θέλουν, μπορούν, αλλά δεν ξέρουν πώς. Λοιπόν, θα τους μιλήσω εγώ που δεν είχα πραγματικά, αν με βλέπατε πριν από 20 χρόνια, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ούτε η ίδια ότι θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να καθόμασταν και να σας ενδιέφερε τι θα έλεγα. Άρα, ξεκινάμε από ένα παράδειγμα μιας κοπέλας, μιας γυναίκας, η οποία δεν είχε σχέση με την πολιτική οικογένειά της, δεν είχε τις δυνατότητες να φανταστεί τον εαυτό του σε κάτι λίγο πιο προβεβλημένο, πιο ορατό. Εγώ θα έλεγα λοιπόν τόλμη. Τόλμη, γιατί οι δεξιότητες υπάρχουν. Οι γυναίκες έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό, το ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά την ίδια στιγμή. Αυτό που λέμε και στο χωριό μου, multitasking. Κάνουμε δηλαδή μια πολυαπασχόληση συγχρόνως. Είμαστε αποτελεσματικές, είμαστε πρακτικές, δεν χάνουμε χρόνο πολύ στη θεωρία συνήθως. Και βέβαια έχουμε και μια ψυχραιμία και βέβαια την ενσυναίσθηση. Ένα χαρακτηριστικό το οποίο θα ακούτε στις μέρες μας να είναι πραγματικά το ζητούμενο, η ενσυναίσθηση. Να μπαίνεις λίγο στη θέση του άλλου. Αφού τα έχουμε όλα αυτά, μπορούμε να διεκδικήσουμε ό,τι φανταζόμαστε και ό,τι δεν φανταζόμαστε ότι μπορούμε να κάνουμε. Ποιος θα μου έλεγε ποτέ, πριν από 4 χρόνια, ότι θα στεκόμουν, 5 χρόνια για να είμαι ακριβής, θα στεκόμουν απέναντι από μια κάμερα και πραγματικά θα εξέφραζα τις απόψεις μου ή μια ιδεολογική βάση την οποία υπηρετώ με συνέπεια πολλά χρόνια. Ποιος ήταν ο μοχλός που σας έσπρωξε? Ήταν ο Μητσοτάκης. Ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άρα γιατί η γυναίκα πρέπει κάπου ενδεχομένως να πιστέψει με έναν τρόπο ή κάποιος να πιστέψει, την πουσάει, να την σπρώξει. Να πιστέψει και κυρίως να υπάρχουν προφανώς και οι δομές οι οποίες θα υποβοηθήσουν. Αυτό είναι ένα νήμα το οποίο πιάνεις από πολύ νωρίς από το σχολείο. Άρα όλο αυτό είναι ένα, αν θέλετε, το νήμα το οποίο μας οδηγεί εδώ, έχει να κάνει και με την ενδυνάμωση των γυναικών και εν γέννη του πολίτη μέσα από το σχολείο. Και αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Αν ήμουν με την προηγούμενη ιδιότητα. Φαντάζομαι θα σας σπίτι έλεγα, σχολείο. Βεβαίως. Το οικογενειακό περιβάλλον. Επειδή στο σχολείο επιτελείται μια πολύ σημαντική δουλειά που έχει να κάνει με το να μπορείς να χρησιμοποιείς το δημόσιο διάλογο, να βγεις να μιλήσεις στους συμμαθητές σου, να κάνεις μια παρουσίαση, να κάνεις κάποια μαθήματα για το τι σημαίνει να είσαι πολίτης ή το τι σημαίνει το θέμα των δεξιοτήτων, είναι ένα συνδυασμό στο σπίτι με το σχολείο. Και πολλές φορές ξέρετε ότι είναι καλύτεροι οι μαθητές οι γονείς από τα παιδιά με αυτό το οποίο φέρνουν στο σχολείο. Άρα είναι ένα νήμα το οποίο πιάνεις νωρίς. Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο χρόνο, έχουμε όλες πληγωθεί πάρα πολύ και όλοι πληγωθεί πάρα πολύ με τα φαινόμενα της βίας, της πραγματικά αποκαρδιωτικής χρήσης βίας, γυναικοκτονίες και γενικά
συμπεριφορά απέναντι σε γυναίκες, οι οποίες μας πληγώνει πάρα πολύ. Θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει η γραμμή η οποία μπορούμε να απευθυνθούμε σε περίπτωση και κάτι ακούσουμε και θέλουμε να το αναφέρουμε ή και αν κάποια γυναίκα αυτή τη στιγμή υφίσταται μια τέτοιου είδους συμπεριφορά, ότι μπορεί να το αναφέρει, υπάρχουν δομές υποστήριξης και βέβαια από πλευράς μας, εμείς που είχαμε την τύχη είτε να βρισκόμαστε σε σχέσεις οι οποίες να μην έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, να έχουν το χαρακτηριστικό του αλληλοσεβασμού. Ή σε οικογένειες οι οποίες πίστεψαν οι μπαμπάδες μας πάρα πολύ στις δυνατότητές μας και μας άφησαν να εκπληρώσουμε τα μεγαλύτερα όνειρά μας, να μπορούμε αυτή τη γενναιοδορία να την δώσουμε και σε γυναίκες που μπορεί να μην το ζήσαν μέχρι τώρα. Θεωρώ λοιπόν πολύ σημαντικό ότι το Hub του Women Act έρχεται και στην Αλεξανδρούπολη. Πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη των γυναικών που έχω γνωρίσει εδώ και τις έχω γνωρίσει με την πρώτη ευκαιρία που μου είχε δώσει η τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας, η νομαρχιακή οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας. Με είχε καλέσει όταν ήμουν ακόμα εκπρόσωπος και μου έκανε εντύπωση που με κάλεσε για να με ακούσει. Ήταν πολύ τιμητικό για μένα αυτό. Μου δόθηκε ευκαιρία να μιλήσω σε ένα ευρύ κοινό και γνώρισα δυναμικούς ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι πραγματικά οι γυναίκες, επειδή μιλάμε γι' αυτό, διαπρέπουν στον χώρο τους. Είτε πρόκειται την επιχειρηματικότητα, τη δημοσιογραφία, την ιατρική, την εκπαίδευση, συνάδελφοι και είμαι πολύ περήφανη για αυτές. Θα μπορούσαν πολλές περισσότερες βέβαια, κυρία Ζαχαράκη, έτσι. Θα μπορούσαν. Αυτή είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό μιλάω για το κομμάτι της τόλμης. Έχουμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που είπα, τα προηγούμενα, με την τόλμη και να μην φοβόμαστε κάτι την αποτυχία. Κάτι όμως μπλοκάρει. Κάτι γίνεται και πολλές δυστυχώς σταματούν. Εσείς... Ενώ σας είπα, θέλουν, μπορούν, μπορεί να μην ξέρουν τον ναι. Νόχα που μας έλεγε πριν από λίγο και η κυρία Ζανή, αλλά κάτι όμως συμβαίνει και κρατάνε ένα βήμα πίσω. Εγώ είδα στο δικό μου προσωπικό παράδειγμα ότι θα μπορούσα εκείνη τη στιγμή που κλήθηκα από τον Πρωθυπουργό χωρίς να με γνωρίζει. Και αυτό νομίζω ότι το πιστώνω ακόμη περισσότερο. Ότι δεν ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος ήμουν στον κύκλο του. Άρα έπαιρνε τεράστιο δεν ρίσκο. Δεν είπατε όμως εκείνη την ώρα τι πάω να κάνω, που πάω να μπλέξω. Του το είπα που είναι και πολύ αυτού. Ανθρώπινο του ερώτημα. Το είπα και αυτού, ότι ξέρετε, πρόεδρε, ότι ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος της επικοινωνίας. Δεν έχω ξανασταθεί απέναντι σε κάμερα και πραγματικά μπορεί να σας κάψω. Αυτό είπα. Φαντάζομαι όμως ότι το επικράτησε εκείνο που λέμε πολλές φορές, γιατί όχι κι εγώ, αφού μπορούν κι άλλες, γιατί όχι κι εγώ. Επικράτησε κυρίως η δική του παρότηση, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ότι είναι βαθιά, αλλά θα κολυμπήσεις. Άρα διάβασα και πραγματικά έπρεπε εκείνη τη στιγμή να εξορροπήσω, και αυτό είναι το μεγάλο το επίτευγμα των γυναικών, ότι πρέπει να εξορροπήσουν προσωπική ζωή, οικογενειακή ζωή, αν κάποια όλα. Έχει, να τα συνδυάσουν όλα. Και να είναι σε όλα, θεωρούν ότι πρέπει να είναι σε όλα πρώτες. Τελευταίο ερώτημα που είναι πολύ βασικό και πολύ ειλικρινές και πολύ αυθόρμητο. Σε αυτά τα 4-5 χρόνια της διαδρομής σας, δεν βρήκατε εμπόδια? Δεν δυσκολευτήκατε? Δεν κάνατε ίσως και ένα βήμα πίσω και είπατε, μα βρε Σοφία, πού πήγα και έμπλεξα, τι έκανα? Το έχω σκεφτεί πάρα πολύ ως προς το κομμάτι της διαχείρισης προσωπικής μου ζωής. Δεν σας το κρύβω. Στην οικογενειακή μου ζωή, εντάξει, εγώ δεν είμαι παντρεμένη, δεν έχω κάποια έτσι τέτοια οικογενειακή υποχρέωση. Φανταζόμουν λοιπόν πόσο μεγαλύτερο έτσι, εγχείρημα είναι το να έχεις μια οικογένεια η οποία θα περιμένει να σε δει. Ο σύζυγος, τα παιδιά σου, οτιδήποτε ο καθένας θέλει έτσι να δομήσει την προσωπική του ζωή. Και εγώ επιστρέφω 11-12 ώρα το βράδυ, κάθε μέρα. Και βέβαια, αν θέλετε, η απομάκρυνση και από την οικογένεια, οι γονείς μου, η αδερφή μου, τα νύψια μου, ο γαμπρός μου που υπεραγαπώ. Υπάρχει ένα τίμημα. Υπάρχει μεγάλο τίμημα, σίγουρα. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο καθένας θα πρέπει να ακολουθήσει ένα τρόπο ζωής. Μπορείς να καταφέρεις τη δουλειά σου, οτιδήποτε θέλεις να επιχειρήσεις ή να κάνεις έτσι ένα εγχείρημα. Και αυτό το πράγμα να το δομήσεις καλύτερα στη διαχείριση χρόνου. Εγώ μπορεί να μην κάνω και πολύ καλή διαχείριση χρόνου, αλλά πιστεύω πάρα πολύ στις γυναίκες, οι οποίες κάνουν μια καλή διαχείριση χρόνου και μπορούν να καταφέρουν μια εξορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Θεωρώ πολύ σημαντικό λοιπόν, για να θυμίσω, αν θέλετε, κάτι που έγινε πρόσφατα, το ότι ψηφίστηκε ο νόμος για την ταντά της γειτονιάς. Αυτό το οποίο έγινε επιτέλους, τώρα. Επιτέλους θα πω εγώ. Επιτέλους, ένα πιλωτικό για αρχή πρόγραμμα, το οποίο θα βοηθήσει κάθε γυναίκα να μπορέσει να έχει και δουλειά για να βοηθήσει την ανατροφή ενός παιδιού, αλλά και στην οικογένεια που θα μπορέσει να έχει αυτή την ευεργετική διάταξη, όπως και ο μπαμπάς που μπορεί αντίστοιχα να έχει την άδεια, να μοιραστούμε τα βάρη. Αυτό λέω. Και τα παιδιά έχουν να ωφεληθούν με την παρουσία και των δύο. Άρα, να δώσουμε δυνατότητα σε μια γυναίκα να δοκιμαστεί και να αποφασίσει η ίδια που θέλει να ευδοκιμήσει, αν θέλετε. Αν είναι στη δουλειά, αν είναι στο σπίτι, όπου είναι και είναι αξιοθαύμαστη και στους δύο χώρους. Ναι, γιατί τα στερεότυπα την έβαζαν σε μια θέση συγκεκριμένα από την αρχή. Ακριβώς. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Εγώ λέω να επιλέξει η ίδια. Και σε κάθε κορίτσι που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, που είναι σε μια φάση, είναι στο σχολείο,
Εγώ λέω να εκτεθεί στα κοινά, να μιλήσει στο κοινό, να πει την άποψή της, να μην φοβηθεί. Και αν μη τι άλλο, η πορεία θα είναι ανοιχτή. Να σκέφτεται χωρίς όμως το γυάλινο, αν θέλετε, αυτό τείχος που υπάρχει πάνω από το κεφάλι μας πολλές φορές. Και νομίζω ότι πρέπει να το σπάσουμε. Και με αυτές τις πρωτοβουλίες, σαν το Women Act, είμαστε πιο κοντά στο να το σπάσουμε. Χρειαζόμαστε βέβαια και τους άνδρες να μας βοηθήσουν σε αυτό. Εγώ ήμουν πολύ τυχερή, γιατί έχω συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια με ανθρώπους οι οποίοι με εμπιστεύτηκαν, μου έδωσαν χώρο. Δεν ένιωσα, και σας το λέω εν τιμή, ότι δεν έχω νιώσει την προκατάληψη στα μάτια τους ή στον τρόπο τους. Και ήμουν τυχερή λοιπόν που δούλεψα με αυτούς τους άνδρες πολιτικούς. Ήταν ο Κώστας Χατζηδάκης, ήταν τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κώστας Κυρανάκης που ήμασταν μαζί, οι συνάδελφοι στην εκπροσώπηση. Τους εκτιμώ πάρα πολύ και τιμώ το χώρο που δώσανε. Και ο Βασίλης ο Κικίλιας που ήμουν αναπληρώτριά του, μου δώσαν χώρο για να μπορέσω να αναπτύξω κι εγώ και να μάθω τα πράγματα που δεν ήξερα. Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμότατα για την απόψηνή μας συνομιλία. Καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο σας, γιατί είναι πολλά τα στοιχήματα που έχετε βάλει και τα μέτωπα επίσης πολλά είναι ανοιχτά που είναι πρέπει να κερδιθούν. Δεν θα μπω στο ερώτημα εκπρόσωπος τύπου Υπουργείο Παιδείας ή Υπουργείο Τουρισμού. Αυτό θα το απαντήσετε εσείς. Τι προτιμάτε? Εντάξει, αγαπώ και τα τρία. Και το καθένα διαφορετικό πώς το μένει, με άλλες δυσκολίες και προβλήματα. Το πρώτο μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα, γιατί έπρεπε να τα διαβάσω. Ήταν πολλά πράγματα που δεν ήξερα και έπρεπε να μάθω και νιώθω πραγματικά φοβερό πλούτο μέσα από αυτή τη διαδικασία. Έμαθα πράγματα και τον εαυτό μου που δεν ήξερα, ότι μπορεί να είχα θάρρος να σταθώ απέναντι από την κάμερα όπως στέκομαι τώρα. Το δεύτερο, στην παιδεία έκανα αυτό το οποίο αγαπώ. Παιδιά. Τα παιδιά. Βέβαια. Και 12 χρόνια στην τάξη, οπότε αυτό δεν χάνεται εύκολα. Το έκανα με πολύ αγάπη και με πολύ έτσι περηφάνεια και τον τουρισμό. Ουσιαστικά ξέρετε ότι ανακάλυψα ξανά το πάθος το οποίο είχε και ο παππούς μου, ο οποίος ήταν ο πρώτος ξενοδόχος στην Βρετανία. Δύο μικρά οικογενειακά έτσι, ξενοδοχεία, μικρά πολύ, τα οποία όμως είναι πάθος ο τουρισμός και είμαι πολύ περήφανη που φέτος η Ελλάδα, όπου πηγαίνω στο εξωτερικό, μου λένε πρωταθλήτρια. Πρωταθλήτρια γιατί το πετύχαμε όλοι μαζί. Άρα συγχαρητήρια σε όλους όσους το έκαναν αυτό πράξη. Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Με κεντρικό μήνυμα, μην αφήσεις κανένα να μπει στην δική σου ιστορία. Η Women Act, στοχεύοντας σταθερά στην ενθάρρυνση των γυναικών προκειμένου να διεκδικήσουν θέσεις ηγεσίας και να εμπλακούν ενεργά στον δημόσιο χώρο, παρουσίασε στην Αλεξανδρούπολη τις δράσεις της. Στην εκδήλωση παρακολούθησαν γυναίκες, εκπρόσωποι όλων των επαγγελματικών χώρων της περιοχής. Η Women Act, συνεχίζοντας ουσιαστικά την ανάπτυξη του δικτύου της, ανακοίνωσε την δημιουργία ενός νέου πυρήνα δράσεων με έδρα την Αλεξανδρούπολη. Τα εγγένεια έγιναν στο Εθνολογικό Μουσείο της Θράκης, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Κεντρική ομιλήτρια της οργάνωσης ήταν η Υφυπουργός Τουρισμού, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, ενώ επίσης μίλησαν η Γενική Πρόξενος των ΗΠΑ, η κυρία Ελίζα Μπεθλή, η Διευθύντρια του Marie Claire, η κυρία Γαλάτια Λασκαράκη, αλλά και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Γιάννης Ζαμπούκης. Την εκδήλωση φυσικά προλόγησε η συνιδρύτρια της οργάνωσης, η κυρία Μέη Ζανή. Η Women Act είναι ένα ιδιότυπο φυτώριο έμπνευσης, ενδυνάμωσης και ενθάρρυνσης των γυναικών, όπου ανθίζει η συνειδητοποίηση του ρόλου, της δυναμικής και της ευθύνης τους στην εξάλληψη των έμφυλων διακρίσεων και στην εξέλιξη της κοινωνίας τους. Μετρώντας μόλις λίγα χρόνια λειτουργίας, καθώς ιδρύθηκε το 2017, το δίκτυο της Women Act μέσω της πολυδιάστατης δράσης του επιδεικνύει μια παράμιλη δυναμική, επιτυχάνοντας να επικοινωνήσει το όραμα και τους στόχους του με πάθος και πίστη στις δυνατότητες των γυναικών και αποκτώντας συνοδοιπόρους γυναίκες, δραστήριες, πρωτοπόρους από όλους τους επαγγελματικούς χώρους, κυρίως εκείνες που έχουν μια δημόσια παρουσία, αποφασισμένες να σπάσουν τα στεγανά και να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης και ηγεσίας. Η Women Act επεκτείνει το δίκτυό της στη Βόρεια Ελλάδα, εγγενιάζοντας το νέο hub της στην Αλεξανδρούπολη. Η παρουσία της οργάνωσης στον Ομό Εύρου στοχεύει στη δημιουργία ενός κόμβου που θα προάγει τις αρχές της έμφυλης ισότητας και θα υποστηρίζει τις γυναίκες της περιοχής να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης και ηγεσίας στη δημόσια σφαίρα. Τα εγγένεια έγιναν στο Εθνολογικό Μουσείο της Θράκης σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Κεντρική ομιλήτρια της οργάνωσης ήταν η Υφυπουργός Τουρισμού, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, ενώ μίλησαν και η Γενική Πρόξενος των ΗΠΑ, Ελίζα Πεθλή, η Διευθύντρια του Marie Claire, η κυρία Γαλάτια Λασκαράκη και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Γιάννης Ζαμπούκης. Την εκδήλωση προλόγησε η συνιδρύτρια της οργάνωσης, η κυρία Μέη Ζανή. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης από τη δική του την πλευρά υπογράμμισε ανάμεσα σε άλλα πως κάθε είδους διακρίσεις
κρίσης, φύλου, ηλικίας, καταγωγής ανάμεσά μας δεν έχουν θέση. Έχει βαρύνουσα σημασία οι δικές μας γυναίκες να τολμούν, να οραματίζονται, να εκπαιδεύονται, να εμπνέονται, να χαράζουν το δικό τους δρόμο και να αναπτύσσουν όλες τις δεξιότητές τους. Εμείς θέλουμε το δίκτυο που εγγενιάζουμε με τη δική σας συμμετοχή να ενδυναμωθεί αλλά και να αναδειχθεί το εργασιακό δυναμικό που υπάρχει στη γυναικεία επιχειρηματικότητα αλλά και στην πολιτική και να προωθηθούν τα επιτεύγματά σας γενικά στη δημόσια σφαίρα. Και μένω με προσοχή στα ρήματα που πολύ στοχευμένα χρησιμοποιούνται στις βασικές αρχές αυτής της οργάνωσης. Ευαισθητοποιούμε, προωθούμε, προσδοκούμε, συμμετέχουμε, προσφέρουμε, εκπαιδεύουμε, ενισχύουμε. Έχει βαρύνουσα σημασία οι γυναίκες, οι δικές μας γυναίκες, να τολμούν, να οραματίζονται, να εκπαιδεύονται, να εμπνέονται, να χαράζουν τον δικό τους δρόμο και να αναπτύσσουν όλες τις δεξιότητές τους. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία σήμερα ως κοινωνία είναι να γίνουμε τσάμπιον στην ισότητα. Εμείς θέλουμε αυτό το δίκτυο που σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να εγκαινιάζουμε στην Αλεξανδρούπολη με τις ακαδημίες ηγεσίας του, με τη δική σας συμμετοχή, να ενδυναμωθεί αλλά και να αναδειχθεί. Τα εγγένεια σηματοδοτούν και μαρτυρούν την επιτυχία ενός έργου το οποίο κάνετε τελευταία χρόνια με συνέπεια, με πάθος, με πίστη στις δυνατότητες των γυναικών. Αυτό ουσιαστικά να παράγει Women Act σαν ένα μήνυμα σε όλη την Ελλάδα και το κάνει με συνέπεια και λογοδοσία και διάθεση αφοσίωσης προς τις γυναίκες τις οποίες στηρίζει εμπράκτος. Δημιουργείται στην Αλεξανδρούπολη σε μια πόλη ακριτική της Ελλάδος μια ακόμη εστία δημιουργικότητας και έμπνευσης. Αναφερόμαστε σε γυναίκες πρότυπα υπεύθυνου και ελεύθερου πολίτη, οι οποίες διεκδικούν μέσα από τη δουλειά της ιδέες και την προσήλωσή τους σε ένα στόχο, την αρετή τους, το πείσμα τους για να δημιουργήσουν κάτι καλύτερο, κάτι ωφέλιμο για όλους και για όλες. Γυναίκες που προσφέρουν στον τόπο και την πατρίδα τους, δήλωσε η Υφυπουργός Τουρισμού και πρέσβυρα της Women Act, Σοφία Ζαχαράκη. Και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή η προσπάθεια γίνεται εδώ, στην Αλεξανδρούπολη. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε, για τη στήριξη. Είμαστε σίγουροι ότι όλα αυτά τα οποία είπε θα γίνουν πραγματικότητα ως προς την ισότιμη παρουσία στα πάνελ, τα οποία δεν τη ζητάμε μόνο μέσω ποσοστώσεων. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω τους ποσοστώσεις, ξέρετε τι εσύ, μην τους χρόνια, αλλά μέσω μιας αξιοσύνης η οποία είναι ούτως ή άλλως το κριτήριο και από εκεί και πέρα θα τη βρούμε τη θέση μας και στα πάνελ και στη διεκδίκηση των θέσεων. Μεγάλη τιμή λοιπόν και η χαρά που βρίσκομαι εδώ. Βλέπω και τις κυρίες από το Women Act Θεσσαλονίκης που βρίσκονται εδώ. Τις καλωσορίζουμε. Δεν ξέρω αν από κάποια άλλη περιοχή που δεν έχω αναφέρει. Και είμαι σίγουρη ότι τα βήματα θα είναι πάντα βήματα επέκτασης και διεύρυνσης αυτού του δικτύου. Σήμερα ξεκινάμε σε έναν υπέροχο χώρο, το Εθνολογικό Μουσείο, το οποίο μας φιλοξενεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Έχασα την ξενάγηση γιατί το πρόγραμμα μου έχει πάει λίγο πίσω. Αλλά ήθελα οπωσδήποτε κατά τη διάρκεια της ημέρας να ακούσουμε πράγματα τα οποία αφορούν στην περιοχή, στην ανάπτυξή της και δει στο τουριστικό προϊόν το οποίο είναι τόσο πολυδιάστατο και πολυσύνθετο εδώ και θα ήταν παράληψη ούσα εδώ να μην το, έτσι, να μην το ακούσω διαζώσεις από το πεδίο. Μεγάλη χαρά λοιπόν και τιμή που βρίσκομαι εδώ ανάμεσα σε τόσο επιτυχημένες και πετυχημένους, δυναμικές και δυναμικούς, ανεξάντλητα δραστήριες και δραστήριους και δημιουργικούς και δημιουργικές άντρες και γυναίκες. Κυρίως γυναίκες, έχουμε σήμερα την πλειοψηφία εδώ πέρα, παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε και κύριοι βουλευτές. Τα εγγένεια αυτά σηματοδοτούν και μαρτυρούν την επιτυχία ενός έργου, το οποίο τα τελευταία χρόνια κάνατε mail, κάνεις και εσύ μαζί με την ομάδα σου, τη δυναμική ομάδα σου, με συνέπεια, με πάθος, με πίστη, στις δυνατότητες των γυναικών. Αυτό ουσιαστικά αναπαράγει η Women Act σαν ένα μήνυμα σε όλη την Ελλάδα. Και το κάνει με τη λέξη την οποία χρησιμοποίησα πριν, την πιστεύω πάρα πολύ, με μια συνέπεια αλλά και λογοδοσία. Η πρόεδρος και συνειδήτρια της Women Act, της πρώτης και μοναδικής οργάνωσης στην Ελλάδα που ασχολείται αποκλειστικά με την ενδυνάμωση των γυναικών σε αυτό που αποκαλείται leadership in public share, η κυρία May Zani, μίλησε στην Αλφα Τηλεόραση για τη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία αλλά και για τις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει, σκιαγραφώντας το όραμα και τη λειτουργία του δικτύου. Η κυρία Zani μας μίλησε βεβαίως λίγη ώρα πριν την εκδήλωση που έγινε, όπως είπαμε, στο Εθνολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης και ανάμεσα σε άλλα σημείωσε πως στόχος είναι η ενδυνάμωση των γυναικών στη δημόσια σφαίρα σε θέσεις ευθύνης και ηγεσίας. Βασιζόμαστε σε ένα τρίπτυχο, είπε η κυρία Ζανή, που είναι η εκπαίδευση, η ενημέρωση του κοινού αλλά και η δικτύωση. Πολλά περισσότερα λοιπόν στη συνέντευξη που μας παραχώρησε αμέσως τώρα.
Κυρία Ζανή, σας ευχαριστώ καταρχήν θερμότατα για αυτή την συνέντευξη, για να μπορέσουμε και εσάς να γνωρίσουμε καλύτερα, αλλά και την προσπάθεια την οποία κάνετε τα τελευταία χρόνια, διότι πρέπει να πούμε ότι η οργάνωση με έναν τρόπο δραστηριοποιείται τελευταία χρόνια, αλλά πολύ ενεργά, πολύ αποφασιστικά και πολύ δυναμικά. Είστε λοιπόν στην Αλεξανδρούπολη. Γιατί και για ποιο λόγο είστε εδώ? Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Είμαστε εδώ πέρα γιατί για μας ήταν φυσικό να έρθουμε στην Αλεξανδρούπολη. Όντως, είμαστε στην Αθήνα εδώ και 4 χρόνια, που είναι η βάση, αλλά από την πρώτη στιγμή, είμαστε 8 οι συνιδρύτριες, είχαμε αποφασίσει ότι κάποια μέρη έχουν εξαιρετική σημασία για μας και η Αλεξανδρούπολη ήταν μέσα σε αυτά. Έχουμε και hubs εκτός Αθηνών, έχουμε στην Καβάλα και στη Θεσσαλονίκη. Η Αλεξανδρούπολη θα είναι λοιπόν το τρίτο μας. Ωστόσο, έχει ξεχωριστή σημασία γιατί έχουμε πολλές γυναίκες οι οποίες είχαν ενδιαφερθεί νωρίτερα και μας είχαν προσκαλέσει εδώ. Είχαμε και τη τύχη να μας υποστηρίξει πάρα πολύ ο Δήμαρχος της πόλης. Εξού και σήμερα θα κάνουμε μαζί την έναρξη του hub. Αύριο θα κάνουμε μια Ακαδημία Ηγεσίας, που είναι κάτι το οποίο κάνουμε περιοδικό, κάθε 3-4 μήνες περίπου, για γυναίκες οι οποίες ενδιαφέρονται πάρα πολύ να παρακολουθήσουν ένα διαδραστικό πρόγραμμα που θα τις μάθει για τη δημόσια παρουσία τους, δηλαδή για το branding τους, για το πώς να μιλάνε σε δημόσιο, μπροστά σε κοινό, για το πώς μπορούν να χειρίζονται τα social media τους, για το πώς να κάνουν ακόμα και μια καμπάνια για κάποια θέση που θέλουν να λάβουν. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο διαδραστικό workshop, το οποίο ελπίζουμε να το εκμεταλλευτούν όσες περισσότερες γυναίκες γίνεται. Τι είναι αυτό λοιπόν που λέτε σε κάθε σας συνάντηση, σε κάθε σας επαφή, κυρίως με τις γυναίκες? Αν και εγώ έχω πει τις προηγούμενες μέρες ότι καλό θα ήταν αυτές τις προσπάθειες και διαδικασίες να τις παρακολουθούν και άντρες, γιατί εκεί θα δινόταν και μία άλλη στόχευση σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται από το 2017 μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, στις επαφές σας λοιπόν με τις γυναίκες, και κυρίως τις γυναίκες που είναι διστακτικές, αλλά έχουν όλα εκείνα τα εχέγγυα, τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια να ασχοληθούν ενεργά λοιπόν με το δημόσιο βίο και να καταλάβουν και μία θέση γιατί όχι. Τι είναι λοιπόν αυτό που τους λέτε, για να τους πείσετε, για να τις παροτρύνετε? Τι είναι εκείνο που λέτε? Πρώτα απ' όλα να πω και εγώ ότι συμφωνούμε ότι οι άνδρες είναι μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος. Και στη Women Act τους καλωσορίζουμε. Έχουμε πολλούς άνδρες στους οποίους αποκαλούμε champions της οργάνωσης. Είναι ιδιαίτερα γνωστοί στην πολιτική και στη δημόσια ζωή και υποστηρίζουν ενεργά τους σκοπούς της οργάνωσής μας. Οπότε θα έλεγα στις γυναίκες γινώντας τώρα ότι πολλές φορές επικρατούν κάποια στερεότυπα τα οποία μας κρατάνε πίσω. Δεν υπάρχει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, είτε είναι αυτό κοινωνικό είτε οικογενειακό. Και αισθανόμαστε ότι η δημόσια ζωή, η δημόσια σφαίρα, είναι κάτι το οποίο αποτελεί μακρινό, άπιαστο όνειρο, ίσως, ή μια βρώμικη υπόθεση η πολιτική για τις γυναίκες, οι οποίες, ειδικά οι γυναίκες στα 30s και στα 40s, κακά τα ψέματα, έχουν ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή τους. Εγώ λοιπόν θα απαντούσα ότι δεν υπάρχει αυτό που λένε στην Αμερική ambition gap, δηλαδή οι γυναίκες είναι εξίσου φιλόδοξες με τους άντρες. Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια, είτε ορατά είτε αόρατα, που τις κρατάνε πίσω. Η Women Act λοιπόν δραστηριοποιείται σε αυτό το κομμάτι, στο να καταφέρουμε να δείξουμε στις γυναίκες τις δεξιότητες, τα skills αν θέλετε, τα οποία έχουν μέσα τους ήδη, να έχουν την αυτοπεποίθηση, να ζητήσουν θέσεις, να προβάλλουν η μία την άλλη, να δούνε τον εαυτό τους ως ηγέτιδες. Γιατί πιστεύουμε στην αυτοηγεσία, ότι ξεκινώντας από εκεί, πάει κανείς και διεκδικεί τις θέσεις που θέλει. Να είναι πρωταγωνίστρια στην οικονομική, στην πολιτική, στην κοινωνική ζωή του τόπου. Όταν βλέπει κανείς τα ποσοστά των γυναικών που εκλέγονται, συνειδητοποιεί ότι υπάρχει κάτι δεν πάει καθόλου καλά εδώ πέρα. Εδώ όμως ανοίγει μεγάλη συζήτηση, κυρία Ζανή, γιατί και εσείς φαντάζομαι το λέτε, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Το πρώτο και κύριο, το πιο σημαντικό βήμα ξεκινά από την ίδια τη γυναίκα. Να το πάρει απόφαση, να βγει προς τα έξω και να πει αυτά που πρέπει να πει στην κοινωνία. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το βήμα, ό,τι και να συζητούμε, νομίζω μάταια θα είναι, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Είναι οι θέσεις στις οποίες θα αναπτύξει μια γυναίκα και ο τρόπος που θα μπορέσει να τις προβάλλει, θα προβάλλει και τον εαυτό της έτσι. Συζητάμε πολλές φορές για την ποσόστοση, που είναι ένα εργαλείο αναγκαίο σε αυτή τη φάση. Δεν είναι για πάντα η ποσόστοση των φύλων, ωστόσο τώρα βοηθάει τις γυναίκες να αποκτήσουν κάποιες θέσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι μια γυναίκα η οποία θα ενημερωθεί, θα δικτυωθεί, θα εκπαιδευτεί και θα φροντίσει ώστε να διεκδικήσει πράγμα, είναι μια γυναίκα ηγέτιδα η οποία θα πάει μπροστά.
Εσείς έχετε καταλάβει γιατί οι γυναίκες δεν διεκδικούν, δεν βγαίνουν μπροστά? Τι είναι αυτό που τους κρατάει πίσω? Γιατί έχουμε γυναίκες οι οποίες είναι και μορφωμένες και σπιταγμένες και έξυπνες και ικανές, που μπορούν να τα συνδυάσουν όλα και να είναι και μάνες και να είναι και επιχειρηματίες και να είναι και έξω στο στίβο και να τα κάνουν όλα. Όλους αυτούς τους πολλαπλούς ρόλους μπορούν να τους αντιμετωπίσουν οι γυναίκες. Αλλά τι είναι αυτό τελικά που τους κρατά πίσω? Μπορούν και θέλουν, να το σημειώσουμε και αυτό, γιατί και η φιλοδοξία για κάποιο λόγο στη χώρα μας αντιμετωπίζεται αρνητικά. Για τους άνδρες είναι κάτι θετικό, για τις γυναίκες είναι, όλοι έχουμε ακούσει πώς χαρακτηρίζονται. Πιστεύω ότι πολλά πράγματα που μας κρατάνε πίσω αλλάζουν, ακόμα και εδώ. Θα πάρω ένα παράδειγμα, το Me Too που ήρθε στην Ελλάδα μετά από 4 χρόνια μετά την Αμερική. Θα δούμε τα πρότυπα τα οποία έχουμε πλέον. Έχουμε την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Δημοκρατίας, το οποίο σημαίνει ότι τα δικά μας τα παιδιά δεν θα θυμούνται πώς είναι να μην έχεις γυναίκα πρόεδρο. Έχουμε λοιπόν διάφορες αλλαγές οι οποίες γίνονται σε επίπεδο κοινωνίας. Έχουμε επίσης πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν φύγει στο εξωτερικό πιθανόν και επιστρέφουν ή γυρνάνε στην ιδιαίτερη πατρίδα του να αναλάβουν κάποια οικογενειακή επιχείρηση. Κατάλοιπα υπάρχουν όμως ακόμα. Μπορεί να έχουμε κάνει βήματα μπροστά. Θα φτάσω εκεί. Προφανώς έχουμε κάνει πολλά βήματα μπροστά εμπρός, αλλά κατάλοιπα υπάρχουν ακόμα δυστυχώς. Τα κατάλοιπα υπάρχουν ακόμα και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η δικτύωση των γυναικών. Δηλαδή να υπάρχουν αυτά τα δίκτυα τα οποία θα ενθαρρύνουν, θα προβάλλουν και θα προωθούν η μία την άλλη. Εδώ υπάρχει και ένα στερεότυπο ότι οι γυναίκες δεν βοηθούν η μία την άλλη, ότι οι γυναίκες είναι οι χειρότερες η μία προς την άλλη ως αφεντικά και πολλά τέτοια τα οποία δεν βοηθάνε. Δεν βοηθάνε στο να δει κανείς ψύχρεμα και νυφάλια την κατάσταση όπως έχει, η οποία είναι ότι έχουμε εξαιρετική ανάγκη η μία την άλλη. Και τους άνδρες βεβαίως, γιατί και αυτοί πρέπει να καταλάβουν ότι τα ζητήματα έμφυλης ισότητας είναι ζητήματα δημοκρατίας. Δεν είναι ζητήματα που αφορούν μόνο το μισό πληθυσμό, για την ακρίβεια το 52% του πληθυσμού, γιατί είμαστε και περισσότερες. Το ότι δεν έχουμε στη Βουλή αρκετές γυναίκες, το ότι δεν έχουμε αρκετές γυναίκες δημάρχους, ότι δεν έχουμε γυναίκες προέδρους σε οργανισμούς και φορείς. Αυτό αφορά όλες μας. Είτε ζούμε εδώ, είτε ζούμε εκεί, είτε παραπέρα. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι όταν η γυναίκα το αποφασίσει να καταπιαστεί και να βγάλει τον εαυτό της προς τα έξω και να διεκδικήσει, τα καταφέρνει κιόλας. Δηλαδή, αν δούμε παραδείγματα λαμπρά που υπάρχουν, όχι μόνο στη χώρα μας, γενικότερα, κυρία Ζανίνη, νομίζω εκεί πραγματικά μπορούμε να καταλάβουμε το ρόλο της γυναίκας και πώς μπορεί πραγματικά να ηγηθεί πια. Ακριβώς, και το είδαμε πάρα πολύ στην πανδημία, όπου θα παρατηρήσει ότι γεμίσανε τα περιοδικά και εφημερίδες με άθρα για τη γυναική ηγεσία, το οποίο σαν όρος εμείς δεν τον χρησιμοποιούμε στη Women Act. Εμείς πιστεύουμε στην ηγεσία full stop, τελεία. Δεν πιστεύουμε στη γυναικεία. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο κόσμος μένει κατάπληκτος όταν μια γυναίκα μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα και από έναν άντρα μια κρίση τεράστια όπως αυτή του COVID. Μιλούσαμε για τις γυναίκες που είναι πρωθυπουργοί σε άλλες χώρες και πρόεδροι και πόσο καλά τα καταφέραν. Ωστόσο, δεν θα έπρεπε να μας δημιουργεί καμία έκπληξη. Και τα δύο φύλλα είναι εξίσου ικανά να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε συμβαίνει, ειδικά σε αυτό το επίπεδο της κρίσης. Η Αλεξανδρούπολη γιατί επελέγει? Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Θα ξεχωρίσω δύο. Ο πρώτος είναι η σημασία που έχει η πόλη για όλους μας στην Ελλάδα. Ότι αυτή η πόλη έχει εξαιρετική γεωστρατηγική σημασία. Λόγω των εξελίξεων που βρέθηκε στο επίκεντρο και θα βρίσκεται από εδώ και έπειτα. Πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτό και πιστεύουμε ότι οι γυναίκες εδώ πέρα οφείλουν να πρωταγωνιστήσουν σε αυτό το μέλλον που έχει η Αλεξανδρούπολη. Και το δεύτερο είναι, αλλά δεν είμαι το πρώτο, ότι είχαμε αρκετές κυρίες οι οποίες μας στείλανε μηνύματα. Όταν είδανε ότι πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, πήγαμε στην Καβάλα, είχαμε αρκετά μηνύματα, πότε θα έρθετε και σε εμάς. Και αισθανθήκαμε ότι υπήρχε ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές. Είχαμε και πολύ καλή υποστήριξη εδώ πέρα. Σας ανέφερα πριν το Δήμαρχο και πόσο μας βοήθησε. Οπότε η σημερινή εκδήλωση είναι απλά η αρχή. Θα συνεχίσουμε, αύριο έχουμε Ακαδημία Ηγεσίας και θα συνεχίσουμε με πολλές άλλες δράσεις. Τώρα, για εξηγήστε μας λιγάκι τα διαδικαστικά. Πώς μπορεί κανείς ενεργά πλέον να συμμετάσχει, τι πρέπει να κάνει, τα βήματα εν ολίγης. Ναι, να πω εδώ ότι η Women Act είναι μη κερδοσκοπική, μη κομματική οργάνωση. Είναι ανοιχτή σε όλες. Οποιαδήποτε γυναίκα θέλει να έρθει, δεν έχουμε μέλη, έχουμε υποστηρίκτριες. Έρχεται σε όποια δράση θέλει, σε όποιο πρόγραμμα θέλει και συμμετάσχει. Μπορεί να μας βρει, είμαστε εξαιρετικά ανοιχτές με την έννοια ότι πέρα από το site μας είμαστε σε όλα τα social media, δηλαδή Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, οπουδήποτε μας στέλνει μια γυναίκα της απαντάμε. Και αμέσως την βάζουμε σε επαφή με τις γυναίκες που συντονίζουν την περιοχή της, ώστε να την εντάξουν.
Τώρα συγκεκριμένα. Στην Αλεξανδρόπολη αυτό το πρόσωπο το έχετε βρει, όχι ναι, ακόμα. Ναι, το έχετε βρει. Το έχω βρει αυτό το πρόσωπο. Έχει ενδιαφέρον, ναι. Γι' αυτό το ρωτώ, γιατί όποιο πραγματικά θέλει να μπει σε αυτή την προσπάθεια και να υποστηρίξει, όπω είπατε, να ξέρει ότι υπάρχει και ένα πρόσωπο το οποίο θα κατευθύνει με έναν τρόπο και θα. Ακριβώς. Και είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό και για μας στην Αθήνα. Το ότι ξέρουμε ότι θα μιλάμε με κάποια εδώ πέρα η οποία θα ξέρει πολύ καλά την περιοχή και την ανθρωπογεωγραφία και το τι θέλει κάθε γυναίκα. Αντίστοιχα έχουμε και στις άλλες περιοχές. Αισθάνομαι ωστόσο ότι εδώ είναι το μέρος ξεχωριστό για μας. Είναι μεγάλη χαρά που είμαστε. Το προετοιμάζαμε πολλούς μήνες, λόγω COVID δεν το είχαμε κάνει ως τώρα. Ωστόσο, ήταν από την αρχή μια προτεραιότητα, οπότε... Στις συναντήσεις, λοιπόν, που κάνετε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τι είναι αυτό που σας λένε κυρίως οι γυναίκες, δηλαδή, θέλω να πω, τι προτάσουν και οι ίδιες? Οι ίδιες προτάσουν πάρα πολύ το ότι δεν έχουν την υποστήριξη που θα θέλαν, γενικότερα. Υποστήριξη λέγοντας και από το οικογενειακό περιβάλλον, γιατί ξέρετε είναι καταλυτικός παράγοντας. Ακριβώς. Το οικογενειακό περιβάλλον, πόσο πουσάρει και προμοτάρει έτσι αυτή τη διαδικασία. Και ειδικά λόγω της κρίσης και της πανδημίας που μας κράτησε όλους και όλες μέσα. Αυτό έγινε ακόμα πιο δύσκολο. Δηλαδή, πολλές γυναίκες αισθανθήκαν ότι όποιες φιλοδοξίες είχαν έπρεπε να μπουν στην άκρη, γιατί υπήρχαν πολύ πιο άμεσα θέματα τα οποία έπρεπε να διαχειριστούν. Ας μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες σε αυτή την κρίση βρεθήκαν, πέρα από το να φροντίζουν το σπίτι και την οικογένειά τους, να είναι και εκπαιδευτικοί και να φροντίζουν δύο γενιές, μία πάνω, μία κάτω, τους γονείς, τα παιδιά. Είναι πολύ ρόλο για μια γυναίκα και καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποια να πει, μα και η δημόσια σφαίρα μπορεί να περιμένει. Εγώ παντός αυτό όχι, δεν μπορεί να περιμένει, γιατί όσο λείπουν οι γυναίκες από τα δημόσια πράγματα, από το τραπέζι, ας το θέσω έτσι, τόσο λείπουν και τα θέματα που τις απασχολούν. Δεν μπορείς να φαντάζεσαι ότι κάποιος άλλος θα σκεφτεί το τι περνάς εσύ, αν δεν είσαι εκεί να το περιγράψεις. Συνεπώς, αν το ερώτημα το κάνω αντίστροφα, από το 2017 μέχρι και σήμερα, σε αυτά τα 4-5 χρόνια, σας πλησίασαν κάποιες γυναίκες οι οποίες τώρα, χωρίς να μας αποκαλύψετε προφανώς, τα κατάφεραν και βγήκαν στο δημόσιο βίο, κυρία Ζαρή. Ναι, και οι περισσότερες υπάρχουν τέτοια παραδείγματα, δηλαδή. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα και οι περισσότερες είναι και ambassadors της οργάνωσής μας τώρα. Οπότε βγαίνουν και μιλάνε πολύ ανοιχτά για την ισότητα και την ενδυνάμωση των γυναικών. Και για μας αυτό είναι το μεγαλύτερο παράσημο. Όχι τι θα πούμε εμείς, αλλά τι θα πούνε άλλες γυναίκες οι οποίες έχουν έρθει στις εκδηλώσεις μας, έχουν έρθει στα περιτύθια, έχουν ακούσει γυναίκες πρότυπα που θαυμάζουν την πορεία τους και αργότερα έχουν βρεθεί ίδιες σε θέσεις ευθύνης, έχοντας όμως αυτό το δίκτυο από πριν να τις στηρίζει. Έχουν έρθει στις ακαδημίες ηγεσίας μας, έχουν έρθει στα προγράμματα όλα τα οποία κάνουμε. Τώρα ξεκινάμε ένα νέο πρόγραμμα, το ανακοινώσαμε στη ΔΕΘ, το οποίο ονομάζεται Women Candidates και έχει να κάνει με την ενίσχυση μέσω μιας πλατφόρμας, το οποίο είναι αρκετά πρωτοποριακό γιατί έρχεται από την Αμερική, των γυναικών που θέλουν να κατέβουν υποψήφιες είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση είτε σε εθνικό επίπεδο και θα τους σχεδιάζουμε τις καμπάνιες τους και την υλοποίηση ώστε να μπορούν να τις τρέξουν μόνες τους. Το οποίο εμείς προσπαθούμε να βγάλουμε κάποια από τα εμπόδια της διαδικασίας για τις γυναίκες. Πολλές ερχόντουσαν και λέγανε, μα δεν ξέρουμε πώς, δεν έχουμε το know-how, δεν έχουμε τα χρήματα, δεν έχουμε την πρόσβαση σε αυτούς που ξέρουν. Οπότε θέλουμε να τα βγάλουμε αυτά από τη μέση και να τους παραδώσουμε ένα προϊόν, το οποίο θα είναι για όλες ανεξαρτήτου κόμματος και θα λέει, αν θες να κατέβεις, ορίστε πώς. Είναι αυτό που λέμε, ενώ θέλουν μπορούν, αλλά δεν ξέρουν πώς να μετουσιώσουν το θέλω και το μπορώ, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό δεν μας λέτε. Αυτό. Άρα εσείς, μέσα από μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία, τους δείχνετε αυτόν τον δρόμο και πώς πραγματικά μπορούν να συνεισφέρουν. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Αυτό. Και θα τις ενισχύσουμε, θα τις προβάλλουμε, θα τις προωθήσουμε. Και ελπίζουμε να τις εκλέξουμε κιόλας. Αυτό θα είναι και το χειροπιαστό αυτό αποτέλεσμα, έτσι, αυτές τις προσπάθειες που ξεκινάει, είπαμε, εδώ και λίγα χρόνια, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, και είναι πολύ εύκολο κάποιος, εγώ το λέω, να ενημερωθεί και να μάθει για το τι ακριβώς κάνετε σε όλη αυτή την προσπάθεια με το Women Act, μπαίνοντας και μέσα στο διαδίκτυο. Υπάρχουν πολλά site που mm-hmm. με κάθε λεπτομέρεια και με κάθε προσβασιμότητα δίνεται αυτή η πληροφορία. Ακριβώς. Απλόχερα, κυρία Ζανή, για όποιον ενδιαφέρεται πραγματικά και για όποια ενδιαφέρεται. Ωστόσο, υπάρχει κάποιο μότο, κάποιο σύνθημα που το λέτε, δηλαδή για να το περάσετε και στις γυναίκες? Υπάρχει κάποια έτσι, τέτοια φρασιολογία? Εμείς πολύ συχνά λέμε κάτι το οποίο λένε στην Αμερική, το οποίο είναι If you can't see it, you can't be it. Και γι' αυτό εννοούμε ότι αν δεν δεις κάποια, δεν μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου σε αυτό το ρόλο. Γι' αυτό κάνουμε και τις συναντήσεις μας στα περιτύφ, γι' αυτό και συνέχεια δικτυώνουμε γυναίκες μεταξύ τους, γιατί πιστεύουμε ότι, παραδείγματος χάρη, σήμερα κάποια γυναίκα η οποία θα ακούσει την Υφυπουργό Τουρισμού που θα έρθει να μας μιλήσει, θα ακούσει την πρόξενο της Αμερικής που θα μιλήσει για αυτά τα δίκτυα στην Αμερική.
θα ακούσει τη Γαλάτια, τη Λασκαράκη που θα έρθει να μας μιλήσει, θα σκεφτεί τον εαυτό της εκεί πάνω στο πάνελ και θα πει... Γιατί όχι κι εγώ. Γιατί όχι. Από μια μαθήτρια που θα το σκεφτεί, μια φοιτήτρια, μέχρι μια γυναίκα η οποία είναι στην ίδια ηλικία μαζί τους, αλλά για κάποιο λόγο το έχει αφήσει, δεν έχει τολμήσει, θεωρεί ότι αυτά δεν είναι για εκείνη. Μας ενδιαφέρει. Όχι, και εγώ είναι μεγάλο κίνητρο, ξέρετε. Και το λέμε συνέχεια. Αν φτάσει και το πει, σημαίνει ότι έχει κάνει το πρώτο σημαντικό βήμα. Έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος. Έχει πιστέψει γιατί τον εαυτό της και έχει πει, γιατί όχι κι εγώ, ας πάω. Και αυτό, την περιμένουμε. Αυτό σαν ένα τελευταίο ερώτημα. Ίσως να ακουστεί και λίγο ανόητο, αλλά επειδή εσείς ασχολείστε ενεργά και ξέρετε ακριβώς τι πρέπει να κάνετε και με ποιο τρόπο να το διαχειριστείτε, γιατί δεν φτάνει κανείς να ξέρει, πρέπει να έχει και την ικανότητα και το κριτήριο να το βγάλει αυτό προς τα έξω. Έχετε δει κάποιες γυναίκες από αυτές που είναι πλέον ενεργά μέλη, αυτό ενώ όχι απλά συναντήσει επαφές, που έχει την οξυδέρκεια και έχει και εκείνη την κριτική σκέψη και εκείνο το μάτι να πάει λίγο παραπάνω και με έναν τρόπο ευγένειας να το έχετε εσείς αυτό φτιάξει και να τη βοηθήσετε, να τη το περάσετε, ότι μπορεί να δει και λίγο παραπέρα. Έχουμε αρκετές φορές συναντήσει γυναίκες, πράγματι, οι οποίες έχουν έρθει είτε στα περιτύφη, είτε σε μια ακαδημία ηγεσίας. Υπάρχουν και κάποιες γυναίκες που απλά θέλουν να μάθουν, να ενημερωθούν. Ναι, να και μην... αυτό είναι μια χαρά. Και αυτό είναι μια χαρά. Ωστόσο, υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και εκείνες κάποιες ακριβώς που τις βλέπεις ότι αυτές κάπου πάνε. Και εκεί είναι κιόλας να βγάλει κανείς το στερεότυπο ότι οι γυναίκες δεν βοηθάνε μία την άλλη και να πιάσεις την άλλη και να πεις, έκανα αυτή τη συζήτηση πριν μερικές μέρες με κάποια γυναίκα η οποία είναι κατάλληλη για υποψήφια βουλευτής και μου εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους δεν θέλει και της εξηγούσα ότι δεν, όλα αυτά τα οποία μου λέει δεν υφίστανται πλέον, δηλαδή στην εποχή μας. Είναι δύσκολο να πείσεις ορισμένες φορές, γιατί προφανώς κάποιος πρέπει να το θέλει και ο ίδιος. Ωστόσο, πολλές φορές διστάζουν οι γυναίκες. Αν μιλήσεις για μια θέση, οι άντρες θα πούνε τι ωραία ιδέα πάμε. Οι γυναίκες πολλές φορές το ζυγίζουν. Το σπίτι, τη δουλειά, το πώς θα πάει όλο αυτό, πώς θα αλλάξει τις ισορροπίες, πώς. Και είναι η στιγμή που λες ένα πάμε. Σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ για αυτήν την πρώτη αναγνωριστική τηλεοπτική συνάντηση που κάναμε. Θέλω να πιστεύω θα υπάρχει και συνέχεια εφόσον πλέον έχει μπει στο επίκεντρό σας και στο κάδρο η Αλεξανδρούπολη για να τα λέμε τακτικά και να ενημερώνουμε, γιατί ξέρετε η ενημέρωση επίσης είναι πολύ βασικό. Αν δεν έχεις τη σωστή και έγκυρη πληροφόρηση δεν μπορείς να ξέρεις και τι σε περιμένει παρακάτω. Σας ευχαριστώ θερμότατα, κυρία Ζανή, πραγματικά. Καλή επιτυχία θα ευχηθώ, αν και είμαι σίγουρη. Εγώ ευχαριστώ. Και σας περιμένω στη Women Act, εννοείται. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.